Με τον κύριο Κωνσταντίνο Σφαγιανούδη θα συνεχίσουμε, με ευτήρα γυναικολόγο και επιστημονικό συνεργάτη του Ιδρύματος Μητέρα. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ, κύριε Σφαγιανούδη. Για να μιλήσουμε. Χαίρετε, καλή χρονιά. Για τις λοιμώξεις του αναπαραγωγικού συστήματος, διότι υπήρχε μία νόσος η οποία ονομάζεται χρόνια ενδομητρίτιδα, εάν τη λέω σωστά, κύριε Σφαγιανούδη, την οποία μέχρι στιγμής δεν υπήρχε. Ήσασταν στο σκοτάδι, δεν είχε ανακαλυφθεί. Γιατί υπήρχε αυτό? Επειδή είναι και επίκαιρη, γιατί εδώ και έναν χρόνο μιλάμε μόνο για λοιμώξεις, ευκαιρία δοθήσεις να μιλήσουμε λίγο για αυτή την οντότητα που η βιβλιογραφία αγνοούσε εδώ και αρκετό καιρό και είναι μια οντότητα η οποία ευθύνεται για πολλά κακά που βρίσκουν το αναπαραγωγικό σύστημα. Ευθύνεται για ανεξήγητες υπογονιμότητες, για περιστατικά δηλαδή στα οποία ενδεχομένως έχετε και εσείς στο περιβάλλον σας, έχουν κάνει όλο τον έλεγχο, όλες τις εξετάσεις τους και δεν βρίσκουν τα ζευγάρια ποιο είναι το πρόβλημα, το υποκείμενο, ή ακόμα και ευθύνεται και για ανεξήγητες. Είναι μια οντότητα που αφορά ένα μεγάλο κομμάτι του αναπαραγωγικού πληθυσμού. Είναι εντελώς ασυμπτωματική, γι' αυτό και την αγνοούσε η βιβλιογραφία μέχρι πρότινος. Και πώς διαγνώσκεται, κύριε Σφαγιανούδη? Διαγνώσκεται με μια απλή υστεροσκόπηση. Μια υστεροσκόπηση είναι μια διαδικασία κατά την οποία βάζουμε μια κάμερα στο εσωτερικό της μήτρας με καθεστώς μέθης, όχι βαθιάς αναισθησίας, αλλά σε μια ήπια αναισθησία. Με ήπια αναισθησία βάζουμε μια κάμερα στο εσωτερικό της μήτρας και βλέπουμε αν το περιβάλλον της μήτρας φλεγμένη. Από εκεί και πέρα αντιλαμβανόμαστε αν όντως το περιβάλλον της μήτρας είναι αφιλόξενο για να υποδεχτεί έμβρια ή ενεργοποιεί μηχανισμούς απορριπτικούς για τα έμβρια όταν αυτά τοποθετούνται. Είναι μια πολύ απλή ιστορία και αντιμετωπίζεται σχετικά εύκολα. Με αυτόν τον τρόπο. Είναι επίτευγμα το γεγονός ότι ανακαλύφθηκε. Το θέμα είναι, ανακαλύφθηκε, μπορείτε να τη βρείτε, αντιμετωπίζετε, υπάρχει θεραπεία για αυτή την νόσο? Αντιμετωπίζεται σε ένα μεγάλο ποσοστό με ένα κατάλληλο αντιμικροβιακό σχήμα που μπορεί να κρατήσει αρκετό καιρό, με μια καινοτόμο θεραπεία που εφαρμόζουμε, που ουσιαστικά εκπλένεται η μήτρα με μικρή δόση, μικρό σχήμα, μικρή ποσότητα αντιβίωσης, διαλύματος αντιβίωσης, αλλά ένα ποσοστό πάνω από 85% βελτιώνεται. Ποτέ δεν εκριζώνεται η συγκεκριμένη φλεγμονή, αλλά βελτιώνεται και δημιουργεί ένα παράθυρο ουσιαστικά στην γονιμότητα. Μέσα σε αυτό το παράδειγμα, πάρα πολλές συλλήψεις συμβαίνουν καθημερινά και πάρα πολλές επιτυχίες, είτε με φυσική σύλληψη σε πολλά από αυτά τα ζευγάρια, είτε ακόμα και με υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Μάλιστα. Και έτσι σταματά να έχει επιπτώσεις στην αναπαραγωγή ή υπάρχουν και άλλες επιπτώσεις? Πολύ ωραία ερώτηση, σας ευχαριστώ. Καμιά φορά αναζωπυρώνεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, γιατί ο ίδιος ο οργανισμός ενεργοποιεί αυτό το φαινόμενο της ανοσοκαταστολής, προκειμένου να δεχτεί το ξένο σώμα που είναι το έμβριο, καταστέλει το ανοσοποιητικό του σύστημα, άρα και την τοπική του άμυνα, και γι' αυτό τα μικρόβια που φωλιάζουν στο εσωτερικό ξαναφουντώνουν. Υπάρχουν και εκεί τρόποι αντιμετώπισης ακριβώς για τις αναζωπήρωσεις αυτής, ακριβώς για να αποφύγουμε φαινόμενα ενεργοποίησης του φαινομένου του. Της φλεγμονής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σφαγιανούδη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας.